Κύριε Τσαφτάρη, πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε εξειδικευμένα το τι κάνει το Ινστιτούτο σας, μάλλον πριν ξεκινήσουμε να πούμε ορισμένα πράγματα για το κλάστερ που... της βιοαγροδιατροφής, θα ήθελα γενικά να μου πείτε λίγο για το Ινστιτούτο, το πλαίσιο δράσεων του Ινστιτούτου που είχεστε, που είστε διευθυντής. Ωραία. Το Ινστιτούτο της Γενετικής που επισκέπτεστε σήμερα είναι ένα από τα 5 Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, που είναι το μοναδικό κέντρο, ερευνητικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα. Το δικό μας το Ινστιτούτο συγκεκριμένο καταπιάνεται με τις εφαρμογές της σύγχρονης γονιδιωματικής της τεχνολογίας, δηλαδή πρόοδοι που έγιναν τα τελευταία χρόνια με την αλληλούχηση, το διάβασμα, δηλαδή το πλήρες διάβασμα πάρα πολλών γονιδίων και ολόκληρων γονιδιωμάτων, με αποκορύφωμα, όπως γνωρίζετε, την αλληλούχηση του ανθρωπίνου γονιδιώματος, το γνωστό Human Genome Project, καταφέραμε να ανοίξουμε πάρα πολλούς δρόμους, να διαβάσουμε δηλαδή το γενετικό υλικό πολλών μικροβίων, το γενετικό υλικό πάρα πολλών φυτών, τα πιο σπουδαία φυτά μεγάλης καλλιέργειας, από τα καλαμπόκια, από τα ρύζια, από τις ντομάτες, τα αγγούρια κλπ. Έχουν πλήρως αλληλουχηθεί. Και φυσικά πάρα πολλών ζώων. Αυτό ανοίγει μεγάλες δυνατότητες εφαρμογών σε όλα τα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας. Από το σπόρο, από τον γεωργό και τον καλλιεργητή, από το μεταποιητή μέχρι τον τελικό χρήστη, μέχρι δηλαδή τον τελικό καταναλωτή. Ουσιαστικά το κλάστερ της βιοαγροδιατροφής έρχεται να ενώσει αυτούς τους κρίκους της παραγωγικής διαδικασίας για πρώτη φορά. Χάρη στις εξελίξεις της γονιδιωματικής τεχνολογίας μπορούμε πλέον να παρακολουθούμε το γενετικό υλικό από τον βελτιωτή, από τον σπόρο, από το χωράφι του γεωργού, από την μεταποιητική βιομηχανία μέχρι το τελικό πυρούνι του καταναλωτή και μάλιστα σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες ανάγκες του καταναλωτή. Πάβουμε πλέον, και αυτός είναι ο στόχος του κλάστερ, πάβουμε πλέον να μιλούμε ότι τρέχει η παραγωγική διαδικασία, τρέχουν δηλαδή όλοι αυτοί οι επιμέρους φορείς και φτιάχνουν τρόφιμα για τον άνθρωπο. Όχι, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ένας μέσος όρος. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι οι ίδιοι. Θέλουμε κάποια στιγμή να στοχεύσουμε και να μιλούμε ότι παράγουμε τρόφιμα για το διαβητικό άνθρωπο, παράγουμε τρόφιμα για τον νεφροπαθή συνάνθρωπό μας, παράγουμε τρόφιμα για την εγκυμονούσα μητέρα, παράγουμε τρόφιμα για τον υπερήλικα που έχει εξειδικευμένες ανάγκες σε ασβέστιο, ειδικά οι γυναίκες που πάσχουν από οστεοπόρωση, τον καρκινοπαθή και ούτω καθεξής. Μας λέτε τώρα λοιπόν, ενώ γνωρίζαμε εμείς μια παραγωγική διαδικασία που φτιάχναμε τρόφιμα γενικά για τον άνθρωπο, έρχεστε τώρα εσείς με αυτό το κλάστερ που λέτε, που εξειδικεύεται στην παραγωγή. Ακριβώς. Βάζουμε κατηγορίες. Και στο μέλλον, όπως για παράδειγμα πολύ γρήγορα το πετυχαίνει τώρα η φαρμακοθεραπεία, αρχίζουν και μιλούν όχι πλέον για την, ας το πούμε, αγωγή αυτής της αρρώστιας, αλλά για την αγωγή αυτής της αρρώστιας στο συγκεκριμένο άτομο, σε μια δηλαδή ακόμη πιο προχωρημένη, εξατομικευμένη θεραπεία. Φαντάζομαι στο μέλλον, σε 50, 10 χρόνια, 100 χρόνια, θα αρχίσουμε να μιλούμε όχι για τη διατροφή του, ας το πούμε, μόνο του διαβητικού, αλλά του διαβητικού τσαφτάρι, εφόσον ο τσαφτάρις είναι διαβητικό. Ναι. Θα πάμε δηλαδή ακόμη πιο πέρα, γιατί αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι. Είναι ένας τρόπος να βάλουμε αξία, να βρούμε τη χαμένη ποιότητα μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό συνεπάγεται να αποφεύγουμε τα μείγματα των ποικιλιών. Υπάρχουν εξαιρετικές ποικιλίες, υπάρχουν χωράφια και περιοχές της χώρας μας που δίνουν εξαιρετικά προϊόντα. Αν όλα αυτά αναμειχθούν, αυτή τους η ποιότητα χάνεται μέσα σε αυτό το μέσο όρο. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα που είναι το πιο χαρακτηριστικό. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που πάσχουν από την αρρώστια της κοιλιοκάκης, η λεγόμενη σίλιακς. Δηλαδή, είναι ένας μεγάλος αριθμός συνανθρώπων μας και οικογενειών τους που δεν μπορούν να μεταβολήσουν την πρωτεΐνη γλουτένη που υπάρχει στα σιτηρά. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί δεν τρώνε ψωμί, δεν τρώνε μακαρόνια, δεν έχουν φάει πίτες, δεν τρώνε πισκότα και ούτω καθεξής. Ωραία. Μέσα όμως σε αυτές τις ποικιλίες μπορούν να υπάρξουν ποικιλίες που είναι χαμηλές σε γλουτένη και κάποιες που δεν έχουν καθόλου. Αν όμως αυτές τις 1-2 ποικιλίες τις ανακατέψουμε με τις άλλες 30-40 που καλλιεργούν όλοι οι γεωργοί μας που είναι σιταροκαλλιεργητές, αυτή η ποιότητα χάνεται.
Θέλουμε λοιπόν να κόψουμε μια φέτα την παραγωγική διαδικασία και να πούμε αυτές οι ποικιλίες, σε αυτές τις περιοχές της χώρας μας, σε αυτήν την μεταποιητική βιομηχανία που μεταποιεί τέτοιου είδους προϊόντα και διακινούνται, να ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτών των οικογενειών που έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Το κλάστερ είναι ερευνητικό πρόγραμμα? Όχι, δεν είναι ερευνητικό πρόγραμμα. Όχι, είναι ένα συνεργατικό σχηματισμός όπου για πρώτη φορά η ερευνητική και τεχνολογική κοινότητα, η εκπαιδευτική όπως είμαστε εμείς, οι παραγωγικοί φορείς από τον σπόρο, οι γεωργοί, οι ομάδες καλλιεργητών. Έχετε καθίσει ένα τραπέζι, λοιπόν. Όχι μόνο καθίσαμε σε ένα τραπέζι, έχουμε κάνει συμφωνίες. Υπάρχουν 56 βιομηχανίες που συμμετέχουν σε αυτόν τον σχηματισμό, οι οποίες κάναν και αστική μικροδοσκοπική εταιρεία για την υποστήριξη των σκοπών του κλάστερ. Δηλαδή, είναι για πρώτη φορά, προσέξτε λίγο, ίσως αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε για να καταλάβει ο κόσμος την έννοια του κλάστερ, την έννοια δηλαδή αυτού του συνεργατικού σχηματισμού. Γιατί για μένα είναι μια καινοτομία της κοινωνίας μας. Είναι η πρώτη φορά που τόσο πολλοί και ποικίλοι φορείς έρχονται κάτω από την ίδια ομπρέλα και ενώνουν τις προσπάθειές τους σε ένα στοχευμένο δίκτυο, έτσι ώστε να λύσουν τα συγκεκριμένα προβλήματα της παραγωγικής διαδικασίας. Φορείς ερευνητικοί, τεχνολογικοί, εκπαιδευτικοί φορείς, εταιρείες σπόρων πολλαπλασιαστικού υλικού, γεωργοί, καλλιεργητές, μεταποιητικές βιομηχανίες, δηλαδή βιομηχανίες τροφίμων, όμως και καταναλωτές, δηλαδή στο κλάστερ είναι μέσα η Ομοσπονδία Νοφροπαθών, στο κλάστερ είναι μέσα η Ομοσπονδία των Πασχόντων από την Κυλιοκάκη, των ανθρώπων που πάσχουν από τη λευκαιμία και ούτω δηλαδή καθεξής, νοσοκομεία. Η εφαρμογή υπάρχει στη ζωή μας, στην κοινωνία. Φυσικά, φυσικά. Τελικά δεν είναι ερευνητικό πρόγραμμα. Όχι, δεν είναι. Είναι μια μετακύληση, είναι μια οργάνωση προκειμένου τα πορίσματα της καινοτομίας να μετακυλιστούν στην παραγωγική διαδικασία και να αξιοποιηθούν από τους καταναλωτές και ιδιαίτερα από τις συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών που σας περιέγραψα. Οι οποίοι βέβαια ρίστον παρόδο είναι μεγάλες ομάδες. Θα πρέπει να ξέρετε ότι μόνο στη χώρα μας 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι κάνουν χρήση ινσουλίνης, έχουν δηλαδή προχωρημένο διαβήτη, και άλλο τόσο μεγάλο είναι το νούμερο των ανθρώπων που έχουν ζάχαρο και προσπαθούν να το κατεβάσουν. Επομένως, γιατί αγνοούμε αυτές τις μεγάλες ανάγκες αυτής της συγκεκριμένης ομάδας καταναλωτών και συνεχίζουμε να λέμε παράγουμε τρόφιμα για τον άνθρωπο και ας τρέχουν αυτοί να βρουν τη λύση στο πρόβλημά τους? Όχι. Είναι καλύτερα να αφήσουμε τον τελικό χρήστη αυτής της παραγωγικής διαδικασίας, αυτό που λέμε fork, το πιρούνι, δηλαδή ο καταναλωτής, να κατευθύνει όλα τα προηγούμενα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας και όλοι να συντονιστούν στο να λύσουν το πρόβλημά τους. Ήταν λάθος αυτό που γίνεται, ότι ο καθένας έφτιαχνε ό,τι ήθελε, φτάναμε στο τέλος να πετάμε τα γεωργικά μας προϊόντα και να πηγαίνουμε στην κοινωνία και να λέμε ενίσχυσέ τα τώρα παρά το ότι τα πετώ. Δεν είναι καλύτερα να αφήσουμε τους τελικούς χρήστες ή τη βιομηχανία ή ακόμα τον τελικό καταναλωτή να πει αυτές τις ανάγκες έχω και μάλιστα δεν μπορώ να λύσω τα προβλήματά μου, δέστε πώς θα τα λύσουμε. Αυτό δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα και στην τοπική κοινωνία και μάλιστα στην τοπική παραγωγική διαδικασία. Γιατί ο συνεργατικός σχηματισμός απαιτεί ανθρώπους που είναι γειτονιές, δηλαδή είναι κοντά. Δεν μπορεί αυτό το πρόβλημα να συντονιστεί ο δικός μας διαβητικός να του το λύσει κάποιος από τη Χιλή. Υπάρχει ανταπόκριση, ο κόσμος το γνωρίζει, ψάχνει προϊόντα με τη μέθοδο αυτή. Πού τα βρίσκει αυτά τα προϊόντα? Η ανάγκη οδηγεί όλους αυτούς τους ανθρώπους και η ανάγκη πιέζει να αναδιοργανωθεί αυτή η παραγωγική διαδικασία. Πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, στη βιομηχανική ζώνη του Κιλκής υπάρχει ένα εργοστάσιο που μεταποιεί προϊόντα και φτιάχνει προϊόντα για τους πάσχοντες από την Κυλιοκάκη. Επομένως, επειδή υπάρχει η ανάγκη στην κατανάλωση και επειδή αν δεν λύσουμε το πρόβλημα, θα έλεγα αν δεν προλάβουμε την εκδήλωση της σοβαρότητας αυτών των προβλημάτων μέσω της διατροφής, τότε θα αναγκαστούμε να το λύσουμε με φάρμακα. Κατά την άποψή μου είναι καλύτερο να το λύσουμε, να προλάβουμε την εκδήλωση των προβλημάτων, δηλαδή η λύση της πρόληψης είναι πάντοτε καλύτερη από τη λύση της καταπολέμησης ή θεραπείας ενός προβλήματος. Το δικό μας Ινστιτούτο, για να γυρίσω τώρα πίσω, οι τεχνολογίες που αναπτύσσει, για παράδειγμα αναπτύσσει ένα DNA barcoding σύστημα που μπορεί κανείς να παρακολουθεί μια ποικιλία, έναν γενότυπο όπως λέμε,
από ακόμη να βοηθήσει στη δημιουργία του και στην βελτίωσή του, αλλά να τον παρακολουθεί σε όλα τα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας, γιατί πρέπει να σιγουρέψουμε ότι δεν θα γίνεται νοθεία σε αυτή την παραγωγική διαδικασία, δεν θα βάλει δηλαδή κάποιος το βράδυ και το αδερφού του ή του κουμπάρου του το στάρι από την πλατφόρμα στο σύστημα αυτό για να πάρει και ο κουμπάρος του μερικά λεπτά ή μερικά ευρώ παραπάνω. Όχι. Αυτό μπορούσε να γίνει αν πρόκειτο να θαυτεί κάτι ή αν πρόκειτο να μπει στο μέσο όρο. Δεν έπρεπε να γινόταν, αλλά εν πάση περιπτώσει γινόταν. Τώρα όμως αυτό το τελικό προϊόν θα πάει στον οργανισμό ενός πάσχοντας από τον Κυλιοκάκη και αν δεν είναι σωστό θα το δηλητηριάσει. Επομένως, ένα αυστηρό σύστημα ιχνηλασιμότητας, θα έλεγα, όλης της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι το τελικό προϊόν και το τελικό χρήστη είναι μια καινοτομία που αναπτύσσεται στο Ινστιτούτο και θα είναι μια μεγάλη συμβολή πέραν της προσπάθειας που κάνει το Ινστιτούτο ως facilitator να οργανώσει αυτό το δίκτυο. Επομένως, οι γονιδιωματικές εξελίξεις που σας περιέγραψα στο ξεκίνημα αποτελούν το βασικό πυλώνα του συνεργατικού σχηματισμού αυτού της βιοαγροδιατροφής.